Και τώρα τα νέα του Αντένα. Με τον Δημήτρη Στάμου και τη Λίζα Δουκακά. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βαριά πληγωμένο το Λος Άντζελες από το καταστροφικό σεισμό μεγέθους 6,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται. Χιλιάδες οι παγιδευμένοι στα ερείπια. Καθώς κτίρια και αυτοκινητόδρομοι κατέρευσαν. Από τη διαρροή αερίου προκλήθηκαν τεράστιες πυρκαγιές. Η πόλη είναι στο σκοτάδι και χωρίς τηλεπικοινωνίες. Τα σωστικά συνεργεία καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να απεγκλωβίσουν άτομα μέσα από τα κτίρια που κατέρευσαν αλλά και παγιδευμένους σε αυτοκίνητα. Έως τώρα ο αριθμός των νεκρών φτάνει τους 24 και εκατοντάδες είναι οι τραυματίες. Λένε ότι ήταν ο χειρότερος σεισμός που έπληξε το Λος Άντζελες αυτόν τον αιώνα. Εργαζόμουν στο γραφείο μου και ξαφνικά το εστιατόριό μου άρχισε να κουνιέται. Άκουγα συγκεκριμένα την εκπομπή του Αντένα και πετάχτηκα έξω και είδα δίπλα μου να πέφτουν κτίρια. Δίπλα μου ακριβώς υπάρχει ένα κτίριο περίπου με 8 ρόφους, το οποίο το είδα να καταραίει. Τουλάχιστον 1000 κτίρια έχουν καταρρεύσει. Το επίκεντρο του σεισμού ήταν στο Northridge, μια πανεπιστημιούπολη 32 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά του Λος Άντζελες. Ένα πολυκατάστημα της πόλης μετατράπηκε σε μια μάζα από μπετόν και ατσάλι. Το Σίλμαρ, επίκεντρο σεισμού από τον οποίο σκοτώθηκαν δεκάδες το 1971, είναι καλυμμένο τώρα από μαύρο καπνό. Από ψηλά τουλάχιστον 30 με 40 σπίτια φαίνεται να καίγονται. Στη γειτονική Γρανάδα το νερό από σπασμένους σωλήνες νερού τρέχει ανεξέλεκτα στους δρόμους. Την ίδια ώρα πύρινες μπάλες από αέριο που διαφεύγει από αγωγούς που έχουν επίσης σπάσει εκρήγνυνται μέσα στην πλημμυρίδα. Ο κύριος σεισμός κράτησε 30 δευτερόλεπτα. Ακολούθησαν αρκετές μετασεισμικές δονήσεις, μερικές ισχύως έως και 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Οι τηλεοράσεις δεν λειτουργούν, δεν υπάρχει ηλεκτρισμός. Τα τηλέφωνα, εγώ προσπαθώ να τηλεφωνήσω και δεν μπορώ και μάλιστα μου κάνει εντύπωση που μπορέσατε και με πήρατε εσείς. Είναι κατασκότεινα τα πάντα και μόνο ακούμε το φορητό ραδιόφωνο. Υπάρχει χάος. Ο σεισμός έγινε αισθητός εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, ως το Σαν Διέγκο νότια και το Λας Βέγκας ανατολικά. Τουλάχιστον 12 άτομα σκοτώθηκαν σε ένα και μόνο κτίριο που κατέρευσε. Ο σεισμός έπιασε κυριολεκτικά τους κατοίκους στον ύπνο. 5 τουλάχιστον πέθαναν από καρδιακή συγκοπή. Το περίφημο νοσοκομείο του Λος Άντζελες, Σέντρα Σινάι, δέχεται αμέτρητους τραυματίες. 6 μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι κατέρευσαν σε ορισμένα τμήματά τους. Ασυνήθιστα καταστρεπτικός ήταν ο σεισμός παρά τη μικρότερη ένταση σε σχέση με προηγούμενους, αφού έπληξε πυκνοκατοικημένη περιοχή. Οι ζημιές είναι αδύνατο να υπολογιστούν ακόμη, μεταξύ των κτηρίων που επλήγησαν και η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Ο σεισμός προκάλεσε σημαντικές ζημιές στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος του Λος Άντζελες, που σε μεγάλο τμήμα του έμεινε ώρες χωρίς ρεύμα. Πολλές αεροπορικές εταιρείες είχαν καθυστερήσεις και κυρώσεις πτήσεων από και προς την πόλη. Το αεροδρόμιο έκλεισε για 2 ώρες. Αργότερα άνοιξαν 2 διάδρομοι. Το χάος του αυτοκινητοδρόμου εμποδίζει τους επιβάτες να φτάσουν εγκαίρως στο αεροδρόμιο με συνέπεια αντίστοιχο χάος της πτήσης. Οι καταστροφές του αυτοκινητοδρόμου ίσως αποδειχθούν και η σοβαρότερη συνέπεια του σεισμού σε μια πόλη που εξαρτάται τόσο πολύ από τα αυτοκίνητα. Οι τηλεφωνικές εταιρείες μπλοκάρουν τα τηλεφωνήματα προς το Λος Άντζελες για να μην υπερφορτωθούν οι γραμμές και για να δώσουν προτεραιότητα στους κατοίκους να επικοινωνήσουν με τον έξω κόσμο. 6 άτομα συνελήφθησαν στο Λος Άντζελες για λαϊλασίες και άγνωστος αριθμός άλλων στην πληγή σε περιοχή της κοιλάδας Σαν Φερνάντο. Στην εσωτερική επικαιρότητα, νέες θέσεις εξέφρασε ο Πρωθυπουργός για το θέμα των Σκοπίων σε δηλώσεις του μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, λέγοντας ότι υπό προϋποθέσεις δέχεται με το κρατήδιο διάλογο ακόμα και για την ονομασία. Στο θέμα αναφέρθηκε και ο μεσολαβητής Λόρδος Όουεν μετά τις διαβουλεύσεις του στην Αθήνα. Ναι, στο διάλογο με τα Σκόπια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός παρουσιάζοντας μια νέα θέση για το θέμα. Εάν τηρηθούν, τόνισε πάντως, οι τρεις γνωστοί όροι: σύμβολα, προπαγάνδα, σύνταγμα. Και το θέμα του ονόματος. Ο διάλογος αυτός θα αφορά και στο όνομα. Όχι με την έννοια ότι εμείς είμεθα έτοιμοι να αλλάξουμε την βασική μας και μετακίνητη θέση. Ο κύριος Παπανδρέου είχε στο παρελθόν δηλώσει ότι το θέμα του ονόματος δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο του διαλόγου. Και σήμερα πάντως είπε ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί συμβιβαστική λύση στο όνομα. Ελπίζουμε να μπορέσουμε πολλαπλώς να πείσουμε τα Σκόπια ότι του συμφέρει πραγματικά άλλο όνομα για να τελειώσει η υπόθεση της αναγνώρισης
από πλευράς Ελλάδος. I think it's up to the two governments, and at the moment the Greek government position is they would prefer to adopt the bilateral course, but I don't think they've excluded using the United Nations. Δεν υπάρχει προτίμηση αυτή τη στιγμή. Εμείς περιμένουμε για να επαναεκτιμήσουμε την κατάσταση αφού πρώτα ο κύριος Γρηγόροφ έχει προχωρήσει σε αυτά τα οποία έχω διατυπώσει και στις επιστολές μου. Ο Πρωθυπουργός, μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και χωρίς να ερωτηθεί, τόνισε ότι την πολιτική της κυβέρνησης στο θέμα των Σκοπίων καθορίζει ο ίδιος και ο κύριος Παπούλιας. Αποδοκιμάζονται έτσι οι δηλώσεις υπουργών όπως οι κύριοι Πάγκαλος και Παπαθεμελής, ρωτήθηκε. Όταν ομιλούν επί του θέματος, μιλούν αναρμοδίως. Η συνάντηση των δύο ανωτάτων πολιτιακών παραγόντων διήρκησε 75 λεπτά. Πάμε καλά, αλλά όχι παντού και πάντοτε, είπε ο Πρωθυπουργός. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε στον Πρωθυπουργό πριν αποχωρήσουν οι δημοσιογράφοι. Από την τελευταία φορά που μιλήσαμε, μεσολάβησαν πολλά και διάφορα γεγονότα. Οι κύριοι Καραμαλής και Παπανδρέου συζήτησαν και την πορεία των εσωτερικών μας θεμάτων. Αλλά δεν ετέθη στη συζήτησή τους το θέμα των τηλεφωνικών υποκλοπών. Οξύτατες οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, την οποία κατηγορούν για παλινοδίες και ανακολουθίες. Οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού υπήρξαν άμεσες και έντονες. Καλούμε τον ελληνικό λαό να διαβάσει απλώς και μόνο με προσοχή τις σημερινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού και όσα άλλα ελέγχθησαν από κυβερνητικά στελέχη αυτές τις μέρες, τονίζει η Νέα Δημοκρατία και συνεχίζει. Για να μπορέσει να αντιληφθεί και να κρίνει ο λαός την κυβερνητική ασυναρτησία. Ας κρίνουν οι πολίτες. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση με την ξαφνική ευρωλατρεία της, στο εξάμεινο της Προεδρίας της, μας θέλει άφωνους και ας ετοιμάζει ακόμα και διάλογο με τους Σκοπιανούς. Σημασία δεν έχει το δικαίωμα να έχεις φωνή. Σημασία έχει όταν ανοίγεις το στόμα σου να ξέρεις τι λες. Σε διαφορετικούς τόνους εκδηλώθηκαν οι αντιδράσεις των κομμάτων της αριστεράς. Να αναζητήσουμε μέσα από το διάλογο, σε όλα τα δυνατά επίπεδα, μια λύση εθνικά αποδεκτή και παραγωγική. Θα πρέπει η κυβέρνηση να κάνει απευθείας συνομιλίες με την ηγεσία του κράτους αυτού. Μόνο από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ εγκρίθηκε στη Βουλή η πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης για την απονομή χάριτος στον κύριο Νίκο Αθανασόπουλο. Υπέρ της πρότασης ψήφισαν 148 βουλευτές, ενώ ένα ψηφοδέλτιο βρέθηκε άκυρο. Προηγουμένως, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Αναγνωστόπουλος, κατήγγειλε την κυβέρνηση για εξυπηρέτηση κομματικών σκοπιμοτήτων και εκμετάλλευση των θεσμών. Την απόφαση της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μην μετάσχει στη συζήτηση για την απονομή χάριτος στον Νίκο Αθανασόπουλο γνωστοποίησε στη Βουλή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Θόδωρος Αναγνωστόπουλος. Η σημερινή πρόταση, όπως και οι προηγούμενοι και οι αναγγελόμενες, αποβλέπουν στο να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι αδικήματα που κρίθηκαν από δικαστήρια δεν διαπράχθηκαν και ότι οι κυβερνήσεις του παρελθόντος απέβλεπαν στην πολιτική εξόντωση των αντιπάλων τους. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ επέκρινε την απόφαση της Νέας Δημοκρατίας. Φοβάμαι ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίστροφο. Η κυβερνητική πτέρυξ κατηγορείται ότι κάνει εκμετάλλευση καταστάσεων και ότι έρχεται να αμφισβητήσει δικαστικές αποφάσεις. Φοβάμαι ότι την εκμετάλλευση την κάνει η αξιωματική αντιπολίτευση και πολιτικοποιεί, κομματικοποιεί απαραδέκτως μια ορθότατη ενέργεια. Απεργιακές κινητοποιήσεις στη ΔΕΗ για τις απολύσεις των εκτάκτων και αντιδράσεις από τους δημοσίους υπαλλήλους για το νέο βαθμολόγιο. Το μεσημέρι, ο ΤΟΕ επισκέφθηκε τον Υπουργό Προεδρίας με έτοιμα να επανέλθουν αμέσως οι 323 απολυθέντες υπάλληλοι της κτηματικής κατά το 1990 και να εξαιρεθούν οι τράπεζες από το νέο καθεστώς προσλήψεων. Αμέσως μετά, ο κ. Πεπονής δέχτηκε την ΕΝΟΠ ΔΕΗ και παρέπεμψε για την τύχη των 6.000 συμβασιούχων στον κ. Σιμίτη και στη διοίκηση της ΔΕΗ. Στην περιοχή Πτολεμαΐδας έχει ξεκινήσει απεργιακός αγώνας. Και από την Πέμπτη θα πάρουν κάποιοι την πρώτη απάντηση απέναντι σε αυτά που μεθοδεύουν. Το απόγευμα, οι συμβασιούχοι της ΔΕΗ έκαναν πορεία διαμαρτυρίας, στην οποία συμμετείχαν και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από τη Χαλκοκονδύλη στο Υπουργείο Προεδρίας. Όχι στις διώξεις και στο ρεμασισμό! Το Υπουργείο Προεδρίας έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το σχέδιο για το βαθμολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο επαναφέρει ουσιαστικά το νομοσχέδιο που είχε ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ το 1986. Το νέο βαθμολόγιο προβλέπει εξέλιξη σε 5 βαθμούς αντί 10 των δημοσίων υπαλλήλων. Καταργεί την αρχαιότητα μεταξύ των υπαλλήλων στον ίδιο βαθμό και οι προαγωγές γίνονται με απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου κάθε Απρίλιο. Διερευνητική η πρώτη συνάντηση ΓΕΣΕΕΣΕΒ για τις αυξήσεις στον ιδιωτικό τομέα. Στη μάχη των διαπραγματεύσεων, μόνο οι συνδικαλιστές άνοιξαν τα χαρτιά τους, ζητώντας αυξήσεις 14%.
Εργαζόμενοι και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα δεν διαφώνησαν τουλάχιστον στην πρώτη συνάντησή τους για τις αυξήσεις που θα δοθούν φέτος. Η διεκδικούμε αυξήσεις 14%. Είναι αντικειμενική η διεκδίκηση της ΓΕΣΕ. Θέλουμε να καλύψουμε καταρχάς όποια απώλεια θα υπάρξει από τον προβλεπόμενο πληθωρισμό. Οι εργοδότες διευκρίνησαν επίσης ότι δεν δεσμεύονται από την εισοδηματική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση στους δημοσίους υπαλλήλους. Όσο για το χρονικό ορίζοντα της σύμβασης, και οι δύο πλευρές δήλωσαν ότι δεν αποτελεί δόγμα για τυχόν συμφωνία και όρισαν την επόμενη συνάντησή τους για τις 24 Ιανουαρίου. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μιλτιάδης Εύερτ, μιλώντας απόψε στην Ξάνθη, κάλεσε την Τουρκία να σταματήσει την όξυνση και την υποκίνηση αντιθέσεων στην Θράκη. Σκληρή προειδοποίηση προς την Άγκυρα να σταματήσει την καλλιέργεια διχαστικού κλίματος, απίθυνε ο Μιλτιάδης Εύερτ, μιλώντας απόψε στο Πανεπιστήμιο στην Ξάνθη. Θα ήθελα να καλέσω τη φίλη γειτονική Τουρκία να αντιληφθεί ότι δεν βοηθά. Βλάπτει εάν πιστεύει ότι μέσα από την οξύτητα, μέσα από την υποκίνηση, μέσα από την καλλιέργεια διχαστικού κλίματος μπορεί ποτέ τίποτα να πετύχει. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας το πρωί επισκέφθηκε το 4ο σώμα στρατού, το Μητροπολίτη της πόλης, το Δήμαρχο αλλά και το Μειονοτικό Γυμνάσιο της πόλης. Δεν μου λέτε, αυτοί εδώ οι Μπενικέδες είναι καλοί μαθητές. Ο Μιλτιάδης Εύερτ πάντως, επισκεπτόμενος το πρότυπο δημοτικό σχολείο της πόλης, αφού κουβέντιασε με τους μαθητές, δοκίμασε και τις ικανότητές τους στο μπάσκετ. Ως ιδιαίτερα επικίνδυνος προφυλακίστηκε ο Ματθαίος Μονσελάς με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως για την πρωτοφανή δολοφονία της οδοντιάτρου και ξάφνιασε πάλι την κοινή γνώμη με τις δηλώσεις του λίγο πριν οδηγηθεί στις φυλακές. Την πρωτοφανή πράξη του προσπάθησε να δικαιολογήσει απολογούμενος ο Μονσελάς, που πυροβόλησε και σκότωσε τη 40χρονη οδοντογιατρό Γεωργία Βαγενά, αφού εκείνη του το ζήτησε όταν ο άνδρας της την εγκατέλειψε και δεν είχε το θάρρος να αυτοκτονήσει. Λυπούμαι για την προσπάθεια μου που απέτυχε να τη σώσω. 5 ώρες απολογήθηκε στην ανακρίτρια ο Μονσελάς, προσπαθώντας να την πείσει ότι στην ουσία βοήθησε τη Βαγενά. Νιώθω δικαιωμένος απέναντι στο θείο δίκαιο και περιμένω πλέον την άποψη με σεβασμό και εμπιστοσύνη της ανθρώπινης κρίσης. Ελεύθερος ο μέχρι τώρα ισοβήτης Γιάννης Πετρόπουλος, ο οποίος έχει εκτίσει ποινή 20 ετών για τη δολοφονία του εραστή της μητέρας του. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής, έκανε δεκτή την πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χαρίτων για απονομή χάρη στο Γιάννη Πετρόπουλο, ο οποίος θα αποφυλακιστεί μόλις ολοκληρωθούν οι τυπικές διαδικασίες. Σε φυλάκιση 12 μηνών καταδικάστηκε απόψε από το αυτόφορο Τριμελές Πλημμυλιοδικείου Αθηνών για απλή σωματική βλάβη ο πρώην πορτιέρης νυχτερινού κέντρου Αλέξης Αλεξίου για τη γροθιά που έδωσε στο Στίβ Κακέτσι την περασμένη Παρασκευή μέσα στο γραφείο του ανακριτή. Το επεισόδιο είχε γίνει στο γραφείο του 20ου τακτικού ανακριτή λίγο πριν αρχίσει κατά την παράσταση εξέταση μεταξύ Αλεξίου και Κακέτσι για την υπόθεση των ναρκωτικών για την οποία βρίσκονται και οι δύο προφυλακισμένοι. Σε 4 χρόνια φυλακή για εκβιασμό καταδίκασε το Τριμελές Πλημμυλιοδικείου Πειραιός το γιατρό Χρήστο Σαββόπουλο, ο οποίος έδινε πλαστά πιστοποιητικά νικές του βλάβη σε κρατουμένους έναντι αδράς αμοιβής για να αποφυλακίζονται. 7 ώρες κράτησε η δίκη του ρολόγου Χρήστου Σαββόπουλου, που κατηγορείται για βιασμούς και δωροδοκίες κρατουμένων του νοσοκομείου φυλακών Κορυδαλλού, προκειμένου να τους χορηγήσει πιστοποιητικά ασθενείας. Με τα πιστοποιητικά αυτά, οι κρατούμενοι μεταφέρονταν σε κρατικά νοσοκομεία ή και αποφυλακίζονταν. Ο γιατρός Χρήστος Σαββόπουλος κρίθηκε ένοχος κατά το κατηγορητήριο και καταδικάστηκε σε 51 μήνες φυλάκιση. Κατά πλειοψηφία, το πρώτο Τριμελές Πλημμυλιοδικείου Πειραιά αποφάσισε ότι οποιαδήποτε έφεση δεν θα έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. Ένα σχόλιο για την ποινή περιμένουμε. Έλαμψε η μισή αλήθεια, θα λάμψει και άλλη μισή. Για τις κατηγορίες. Ναι. Δεν υπάρχουν στοιχεία για να χτούμε σε καταδικαστική απόφαση, πολύ περισσότερο σε μια τέτοια απόφαση. Οι καταγγελίες για τη δράση του γιατρού έγιναν από 2 κρατουμένους, εκ των οποίων ο ένας πέθανε πέρυσι. Πόσα χρήματα του δώσατε? Τον είχα δοσμένα παλιά, τώρα με γύρω 600 χιλιάρικα για να τον δώσω. Παλιά πόσα του είχατε δώσει? Παλιά 200-300. Ο Χρήστος Σαββόπουλος, μετά την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου, οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού. Το εμπόριο της ντροπής και πάλι στο προσκήνιο. Ζευγάρι Αλβανών πούλησε τα παιδιά του με αντάλλαγμα λίγα δολάρια. Ένας Αλβανός μεσάζοντας ανέλαβε να πουλήσει τα 2 ανήλικα παιδιά στην Ελλάδα. Συνάντησε τους γονείς κοντά στα ελληνοαλβανικά σύνορα, αλλά δεν πρόλαβε να φύγει από την Κοριτσά, όπου τον συνέλαβε η αλβανική αστυνομία. Είναι η τρίτη υπόθεση εμπορίας βρεφών από Αλβανούς που βλέπει το φως της δημοσιότητας τους τελευταίους 2 μήνες. Και στις 3 περιπτώσεις πεδίο δράσης ήταν η χώρα μας. Δεν μπορώ να πω και δεν είπα, αλλά το θέμα είναι ότι μετά που στείλανε κρίμα δεν κάναμε και πολύ βαθύ συζήτηση να το πουλήσω. Το παιδί το είχα πάρει 23 Αυγούστου. Ναι. Λοιπόν, και εγώ ξεκίνησα αμέσως ενέργειες για την Ιωδησία.
Σύμφωνα με την αλβανική εφημερίδα Αλεάντζα, οι συνοριακές διαβάσεις που συνδέουν την Ελλάδα με την Αλβανία χρησιμοποιούνται από δίκτυο αγοραπολισίας βρεφών. Ο κύκλος του αίματος στη Νότια Αφρική συνεχίζεται. Νέες ταραχές ξέσπασαν όταν οι Ζουλού προσπάθησαν να αναγκάσουν τον κόσμο να πάει σε μεγάλη διαδήλωση που οργανώθηκε προς τιμήν του βασιλιά τους. 25.000 Ζουλού, ντυμένοι με τις παραδοσιακές τους στολές και κρατένοντας ακόντια, τσεκούρια και ασπίδες, βγήκαν στους δρόμους της Πρετόρια για να υποστηρίξουν τον βασιλιά τους που συναντήθηκε με τον πρόεδρο της χώρας Φρέντερικ Ντεκλέρ. Όσοι δεν αποφάσισαν να πάνε και οθελώς, επίστησαν από τους Ζουλού που όρμησαν στα τρένα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και αρκετά άτομα. Τρεις μόλις μήνες μας χωρίζουν από τις εκλογές, τις οποίες θα λάβουν μέρος για πρώτη φορά οι μαύροι της Νοτίου Αφρικής και οι συγκρούσεις δεν σταματούν. Όταν η αστυνομία προσπάθησε να συλλάβει ένα νεαρό Ζουλού που εμπόδιζε τους άλλους να πάνε στις δουλειές τους, ξέσπασαν ταραχές. Σε προάστια του Johannesburg, 8 άτομα σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια επιθέσεων. 4.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν το 1993 σε συγκρούσεις μεταξύ αντιπάλων οργανώσεων μαύρων στην Νότιο Αφρική και όπως φαίνεται θα κηθεί ακόμη πολύ αίμα πριν καταφέρει η χώρα να ξεπεράσει το ρατσιστικό της παρελθόν. Βροχερός προβλέπεται ο καιρός σε πολλές περιοχές. Τις λεπτομέρειες μας δίνει η Ευγενία Πασχαλίδη. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συννεφιάλικες ασθενείς βροχές θα είναι περισσότερες στα δυτικά, περιμένουμε για σήμερα, ενώ οι νότιοι άνεμοι ενισχύονται, φτάνοντας κατά τόπους, ιδιαίτερα στο Ιόνιο, τα 7 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα ανέβει και πάλι στους 16 με 17 βαθμούς. Και στην Αττική θα έχουμε αρκετή συννεφιά, που κατά διαστήματα θα είναι πιο πυκνή και ενδέχεται, αν και η πιθανότητα είναι μικρή, να πέσουν και εδώ λίγες ασθενείς βροχές. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι μέτροι και η θερμοκρασία θα κυμαίνεται στην Αθήνα από 10 έως 16 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται παραδικά αυξημένη συννεφιά, χωρίς να αποκλείεται να σημειωθεί ασθενής βροχή. Οι νότιοι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 9 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του 1993 τίμησε το απόγευμα ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών σε εκδήλωση που έγινε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Χωρίς την παρουσία του Υφυπουργού Αθλητισμού Γιώργου Λιάνη, ο ΨΑΠ βράβευσε την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου για τη μεγάλη της επιτυχία να προκριθεί στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1994. Τον τίτλο του καλύτερου ξένου ποδοσφαιριστή του ελληνικού πρωταθλήματος πήρε φέτος από τον Τόνι Σαβεύς και ο Πολωνός άσος του Παναθηναϊκού Κριστό Βαζέχα. Νομίζω ότι και για μένα και για κάθε ποδοσφαιριστής είναι μεγάλη στιγμή. Τώρα είμαι εδώ 4 χρόνια στην Ελλάδα και νομίζω ότι μετράει αυτό που πήρα σήμερα. Βραβεύτηκαν ακόμη ο Ντούσαν Μπάγεβιτς σαν καλύτερος ξένος και ο Θωμάς Κατσαβάκης σαν καλύτερος Έλληνας προπονητής, καθώς και η Μανολάς και Νόπλια σαν οι καλύτεροι Έλληνες ποδοσφαιριστές. Τιμητικές διακρίσεις απονεμήθηκαν στους πρώτους χώρους των εθνικών πρωταθλημάτων, στον Νίκο Μαχλά, στον διεθνή διαιτή Βασίλη Νικάκη στην Εθνική Ελπίδων, ενώ δόθηκαν και πολλά ειδικότερα βραβεία. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο πρόεδρος πολιτικής άνοιξης Αντώνης Σαμαράς, που μίλησε αποκλειστικά στον Ανδρέα Δημάτο. Ό,τι πιο επώνυμο θα έχει σε λίγο καιρό η Ελλάδα θα είναι η παρουσία της πλευράς αθλητισμού, πάντα μιλάω, στις Ηνωμένες Πολιτείες στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Βραδιά αφιερωμένη στον αλυσμόνητο Δημήτρη Ψαθά απόψε με την ευκαιρία 15 χρόνων από το θάνατό του. Οι άνθρωποι του θεάτρου τίμησαν τη μνήμη του δασκάλου τους, όλοι αυτοί οι πρωταγωνιστές που ενσάρκωσαν τους μοναδικούς χαρακτήρες του Δημήτρη Ψαθά. Στην παγκόσμια δραματουργία δεν υπάρχουν τέτοιοι καρακλοκένταυροι σαν τον Φώτη Δημητράκη. Είναι πολύ σπουδαίος και για τον κόσμο αλλά και για τους ηθοποιούς. Δηλαδή σε πιάνει μια γλύκα να παίζει Ψαθά. Την άλλη του γόνιμη πλευρά, τη δημοσιογραφική, θυμήθηκε ο Φρέντι Γερμανός, συνάδελφος, φίλος και συγκάτοικός του στην πρώτη σελίδα της ελευθεροτυπίας. Σήμερα όταν θέλουμε να δώσουμε εγκυρότητα σε κάτι που ακούσαμε, λέμε το είπε η τηλεόραση, το είπε ο Αντένα. Πριν από 20 χρόνια λέγαμε το είπε ο Ψαθάς. Η κόρη του, Μαρία Ψαθά, παρουσίασε τους 3 πρώτους τόμους των θεατρικών απάντων του μεγάλου μας κωμωδιογράφου. Στην εκδήλωση μίλησαν ακόμα η Άννα Συναδεινού, ο Μανούσος Μανουσάκης και ο αντιπρόεδρος της ΕΣΥΕΑ, Γιώργος Λεονταρίτης. Παραβρέθηκαν εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού, πολιτικού και δημοσιογραφικού κόσμου. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι κυριότερες ειδήσεις του 24ωρου που πέρασε. Δείτε τώρα τη συνέχεια της βραβευμένης με Όσκαρ ταινίας Η Κατηγορούμενη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό ξημέρωμα.